He's lean, he's mean, a karate machine. He's Karate Cat, and he's a pussy cat, and I love him a lot. Karate Cat! Karate Cat! I'm lean, I'm mean, a karate machine. Ki-yow! Karate Cat! Oh, Karate Cat! Karate Cat! Το ρολόι με τον κούκο. Είμαι ο Καράτε Κάτ. Αυτή την υπόθεση την ονόμασα το ρολόι με τον κούκλο. Κούκο. Άρχισε στη γη των κούκων. Αυτό είναι special ρολόι κούκο. Νιάρ, δεν βλέπω τίποτα το special εγώ. Ναι, τι είναι αυτά που μας λες. Όλοι οι κούκοι είναι ίδιοι μεταξύ τους. Α, με αυτό όμως εδώ σας παίρνει και σε ταινία. Hey, εμείς είμαστε στη TV. Πώς το κάνει αυτό. Με το ράμφος του έχει μια μικροσκοπική τηλεοπτική κάμερα και έτσι παίρνει και την εικόνα. Νιάρ, τύλιξέ το. Ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Εν τω μεταξύ, η Big Mama μας εξηγούσε τη μεγαλύτερη αποστολή που αναλάβαμε ποτέ. Εντάξει, ακούστε τη μεγαλύτερη αποστολή που αναλάβαμε ποτέ. Αυτό είναι ένα αντίγραφο του πιο διάσημου γραμματόσημου του κόσμου. Η αναποταγυρισμένη σαρδέλα. Είναι πολύ σπάνιο και αξίζει $1,000,000. Πήραμε τη δουλειά και αναλάβαμε τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο στο Μουσείο Γατοτέχνης. Big Mama, μόλις ήρθε ένα ωραίο δώρο. Για μένα? Από ποιον ανεάραζε? Άνοιξε το για να μάθεις. Για δες, λοιπόν, ένα πουλάκι στο σπιτάκι του. Έχει και κάρτα. Διάβασε την, Big Mama. Ω, από ένα μυστικό θαυμαστή σου. Ύποπτο αυτό. Μα ποιος θα έστελνε ένα τόσο ακριβό δώρο ανώνυμα? Μια αληθινή ευγενική γάτα. Όχι σε τους φτηνιάριδες που ξέρω. Εκεί λοιπόν, η τέλεια θέση του. Εμπρός τώρα στη δουλειά. Αυτός είναι ο χάρτης της διαδρομής από το αεροδρόμιο που θα πάρετε το γραμματόσημο και θα το μεταφέρετε με τεθωρακισμένο όχημα στο Μουσείο Γατοτέχνης. Στρίβεται δεξιά, μετά αριστερά, στη γωνία μετά πηγαίνετε ίσια. Κοίτα, παιδί μου, σαν αληθινή τηλεόραση. Μου λείπουν οι διαφημίσεις. Νιά, δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε το όχημα και αυτό το γραμματόσημο θα γίνει επιτέλους δικό μας. Θα οδηγήσει ο Καράτε Κάτ. Ο Κατατόνικ θα πάει μαζί του. Να θυμάστε. Να πάτε απευθείας στο μουσείο από το αεροδρόμιο. Μετά θα βρούμε ένα τρόπο να τους κάνουμε να σταματήσουν πριν φτάσουν στο μουσείο. Μεταφορές Blink. Ποτέ δεν αργούμε. Ελπίζω να τα καταφέρετε, παιδιά, εντάξει. Αστειεύεσαι. Έχουμε μεταφέρει περισσότερες ανάποδες σαρδέλες γραμματόσημα από όσες έχει φάει. Ναι, ηρέμησε. Δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι. Πρόσεσε, το πήρε το ρεύμα. Το πιάσα. Παραλίγο όμως. Ει, πού πήγε. Δεν μου χάθηκε. Να το. Άσε να το προσέχω εγώ. Το καλύτερο μέρος για να κρύψει ένα γραμματόσημο είναι πάνω στο φάκελο. Αυτή η ηλίθια γάτα κόλλησε το γραμματόσημο σε ένα φάκελο και τον έβαλε στη τσέπη του. Μπομ μπομ! Έκανες ό,τι σου είπα. Ναι, πλησίασα το τεθωρακισμένο και έβαλα μια ανοιχτή κονσέρβα τόνου πάνω στη μηχανή. Όταν ζεσταθεί θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν μένει παρά να πάμε το γραμματόσημο στο μουσείο. Σου μυρίζει κάτι και σένα ωραίο? Ναι, τόνος. Υπέροχος τόνος. Δικέ μου, ξαφνικά πεθαίνω της πείνας. Κι εγώ το ίδιο. Σχεδόν βλέπω τον τόνο. Λες και είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Έλα, Καράτε Κάτ. Πρέπει να σταματήσουμε στο εστιατόριο του τόνου. Δεν ξέρω. Πρέπει να πάμε απευθείας στο μουσείο. Ω, ένα λεπτάκι θα κάνουμε, είναι στο δρόμο μας. Καλά. Δυο μερίδες τώρα με τηγανιτές πατάτες και ξύδι χωρίς σάλτσα ταρτάρ. Μπορείτε να το παρελάβετε, δεν σας άκουσα. Είπα, δύο μερίδες τόνου με...
είπα χωρίς σάλτσα ταρτάρ. Το πήρα. Πώς κάνατε κάτι τόσο ηλίθιο να σταματήσετε στο fast foodάτικο? Ποιος σας είπε να το κάνετε? Το στομάχι μας. Εξαιτίας των στομαχιών σας χάσαμε το γραμματόσημο, άθλιες γάτες. Αν και του αξίζει το μεγαλύτερο βραβείο της ηλικιότητας, φοβάμαι πως θα το μοιραστεί επίοικος μαζί σου, Big Mama. Εγώ? Γιατί? Το ρολόι κούκου που δέχτηκες για δώρο ήταν κατασκοπευτικό. Είχε μια κάμερα στο ράμφος του. Έτσι έδειξε το σχέδιο της διαδρομής. Ποιος το έστειλε? Αυτό θα το εντοπίσει αυτή η συσκευή. Θα ψάξει να βρει τους ιδιοκτήτες του κούκου. Την ονόμασα ορολόγο ανιχνευτή. Πάκου Κατ-Κατ, εκπέμπει ήχο. Δείχνεις αυτό το ρολογάδικο. Έλα, Κατ-Κατ. Αυτό εκεί, Κατ-Κατ. Πάλι ρολόγια. Όχι, όχι αυτό. Τώρα δείχνει εκείνη την τουλάπα. Είναι ο κακομύρης ο ρολογάς. Τι έγινε, κύριε Σούλτς? Αχ, τώρα είμαι καλύτερα. Αχ, η άτιμη. Τι? Οι ληστές του ρολογιού γυρίσανε και είπανε ότι το ρολόι κούκου με την κάμερα δεν δουλεύει πια και απαιτούσανε άλλο. Και όταν δεν τους έδωσα εγώ άλλο ρολόι, αυτοί με δέσανε. Με δέσανε οι άθλοι. Πού είναι τώρα? Στο υπόγειο όπου έχω τα μεγάλα μου ρολόγια. Ακούστε, η μπαταρία γίνεται εκεί πάνω. Κάτι τρέχει εκεί. Μια, ρελάτε, παιδιά. Κρυφτείτε στα μεγάλα ρολόγια. Κάποιος έρχεται. Να κρυφτούμε στα ρολόγια. Είδες κανέναν, Big Papa? Νιάρ, μόνο κάτι ηλίθια ρολόγια. Μου φαίνεται πως ήταν η φαντασία σου. Κοίτα, να μια γάντα εκεί μέσα σε αυτό το ρολόι. Υπερασπίζει τον εαυτό σου, ο ρολογοκλέφτη. Νιάρ, μονομαχία ρολογιών, ηλίθια γάτα. Πάρε μια κάθαρμα. Μόχι με τις σκελές μας, σαν το μοχοτού! Μια, παραδίνομαι, Καράτε Κάτ! Πες μου, πού είναι το γραμματόσημο? Το Τόκιο Μπουμπουμ! Εγώ φεύγω από εδώ μέσα! Είμαι κολλημένος εδώ μέσα κι αυτός γραφετεύει! Ένα μόνο μου μένει να κάνω! Είμαι κομψός και μοχυρός του καράτε τιμωρών. Έπρεπε να το ξέρω ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα. Λοιπόν, βρωμόγατο, πού είναι το γραμματόσημο? Δεν ξέρω πού είναι, τι σου λέω τόση ώρα. Εσύ πήρες το γραμματόσημο, μου το είπε ο Big Papa. Ναι, το παραδέχομαι, αλλά ξέρεις, ξέρεις... Λέγε τι ξέρεις! Εγώ απλά το ταχυδρόμησα μόνο! Ταχυδρόμησες? Ναι, παιδιά! Σε ποιον? Αυτό είναι το θέμα, δεν θυμάμαι! Βλέπεις, το είχα στη τσέπη μου και το ξέχασα! Μετά μπερδεύτηκε με όλα τα άλλα τα γράμματα και το ταχυδρόμησα απλά, τι να κάνω! Ταχυδρόμησε ένα γράμμα με αυτό το γραμματόσημο! Και δεν ξέρεις σε ποιον! Σε ποιον! Κάποιος θα λάβει ένα γράμμα με μια αναποδογυρισμένη εορταστική σαρδέλα γραμματόσημο. Όχι, Big Mama. Εδώ το έχω. Μα πώς το βρήκες? Το επέστρεψε το ταχυδρομείο. Δεν δέχτηκα εγώ τον αναποδογυρισμένο γραμματόσημο. Μπορείς να πεις ότι έκλεισα την υπόθεση του γραμματόσημου. Είμαι πρώτος. Εγώ νομίζω πως είσαι ο πρώτος από το τέλος, βέβαια. Yo, baby. Η επιγραφή.
θέλεις λαμπερά μουστακά και μητέρα νυχακιά, τότε ο καφές είναι ένας, ο τζάμπα καφές. Επειδή είναι φρέσκος και γευστικός, είναι από όλες τις απόψεις τέλειος για το πρωινό σου. Σας μιλάει ο Καράτε Κάτ και όπως πάντα κάνω τις καταπληκτικές μου κινήσεις στο γραφείο Detective McLeod. Όταν ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου η τρομερή περίπτωση του κολοσιαίου κόλπου του καφέ. Πιστέψτε με, Big Mama, οι πωλήσεις του καφέ έπεσαν τελείως. Λατρεύω το παγωμένο καφέ, κύριε Big Cat. Godspin! Πω, πω, πω. Οι πωλήσεις του καφέ έπεσαν επειδή έκλεψαν την τεράστια διαφημιστική πινακίδα του καφέ Τζάβα. Κοιτάξτε! Ποιος θα έκλεβε ένα διαφημιστικό? Ούτε ο Big Papa δεν είναι τόσο χαζός. Αυτό θα το ανακαλύψει το γραφείο σας. Θα σου κοστίσει πολλά λεφτά, κύριε Catchbox. Catchbin! Δεν με νοιάζει. Βρείτε την επιγραφή μου μόνο. Πες κιόλας ότι τη βρήκαμε, γιατί θα βάλω τον καλύτερο πράκτορα στην υπόθεση. Κατατόνικ, φέρε τον Καράτε Κάτ! Έγινε, Big Mama. Εντάξει, Κάτ Κάτ, τι ήταν αυτό το χτύπημα? Σου την έφερα αυτή τη φορά, θηρίο. Είμαι έσπονδο. Μη βιάζεσαι. Ας κάνουμε μια επανάληψη σ' αυτό, μουστακό μυαλέ, Να μου τη φέρεις μια φορά ίσως, δύο φορές, ποτέ! Καράτε Κάτ, έτσι χαιρετάς τον κύριο Beanstalk! Κάτσμπιν! Συγγνώμη, Big Mama. Κοίτα, αυτό εδώ. Είναι η επιγραφή για τον καφέ Τζάβα του κυρίου Beanstalk και του την κλέψανε. Είπαμε, Κάτς, δεν ξέχνα το καλύτερα. Αχα, αληθινός καφές μέσα στην επιγραφή, σωστά? Καφέ Τζάβα, ο καλύτερος. Υπόθεση έχει λυθεί. Ο νυχτοφύλακας ήπιε όλο τον καφέ για να μείνει ξύπνιος και έκλεψε την επιγραφή για να καλυφθεί. Η υπόθεση λύθηκε, κύριε Μπράξμπιν. Κάτσμπιν, εννοώ Κάτσμπιν. Αυτό είναι δύνατον που λέτε. Τον νυχτοφύλακα το χτύπησαν οι κλέφτες, καταλαβαίνετε. Βρες αμέσως τώρα την επιγραφή, Καράτε Κάτ. Μην ανησυχείς. Η λύση είναι... στο πιάτο. Καράτε Κάτ προς Big Mama από τον τόπο του εγκλήματος. Οργανώνω τα στοιχεία που βρήκα εδώ, Big Mama. Κοίτα να οργανώσεις και τον εαυτό σου. Γιατί θα κρατήσω το παράθυρο από το μισθό σου. Over! Α, κρίμα. Ξέρω ότι ο Big Papa είναι πίσω από την κλοπή. Και ξέρω πως ο Καράτε Κάτ δεν θα τη βρει ποτέ. Ναι, ναι. Μπορεί να μην είναι τόσο εντάξει στη δουλειά του, αλλά κάθε φορά βρίσκει και από κάτι. Και πάντα ρημάζει τις νέες μου εφευρέσεις. Όπως αυτήν εδώ. Το γατόπτερο! Κατμαντού! Είναι πράγματι καταπληκτικό! Έχω μια ιδέα! Όσο ο Καράτε θα προσπαθεί να λύσει την υπόθεση, ας διαφημίσουμε εμείς το γατόπτερο! Μια βόλτα από ψηλά είναι ο καλύτερος τρόπος να βρούμε την επιγραφή! Πολύ καλά! Ο χειρισμός είναι πάρα πολύ απλός! Αριστερά για δεξιά! Και δεξιά για αριστερά! Καταλάβατε! Κρατήσου μια, μωρό μου! Εδώ, στις ερηνιές, κανείς δεν θα μπορέσει να βρει την επιγραφή. Και έχουμε κλείσει και το δρόμο και όλα. Κατάλαβες, φίλε μου, τι γίνεται? Μια, και καλύτερα να μην τη βρούνε. Γιατί η ανταγωνίστρια εταιρεία που μας προσέλαβε και κλέψαμε την επιγραφή του Τζάβα δεν θα μας πληρώσει τα 10.000 δολάρια. Τι θα τα κάνεις τόσα πολλά λεφτά, βρε? Τα πετσαρία θα φτιάξεις. Τι θα κάνεις? Όχι, για να βαράω εσένα, ηλίθιε. Πού είμαστε? Η επιγραφή είναι πολύ μεγάλη για να κρυφτεί στην πόλη. Θα την έχουνε κάπου εδώ στην εξοχή. Ας ελέγξουμε αυτό το παλιό αρχοντικό. Νάτι η επιγραφή.
Ναι, είναι δύο κατούλες από το πρακτορείο Μακλάου. Σε κάποιο είδους επτάμενο αντικείμενο βρίσκονται. Ναι, πρέπει να τις σταματήσουμε. Σταθερά, σταθερά. Την έβγαλα. Φύγαμε από εδώ. Νιάρ, τώρα η Big Mama θα στείλει αυτόν τον κλόουν, τον Καράτε Κάτ, για να πάρει την επιγραφή. Μην ανησυχείς, αφεντικό. Ο Μπουμπούμε έχει ένα σχέδιο πολύ καλό. Πολύ καλή δουλειά, κορίτσια. Πιάσατε στα πράσα τον Big Papa. Πάμε να τους καθαρίσουμε εγώ και η Τσιά, ο Big Mama. Ναι, πάμε. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια. Όμως είναι ακόμα υπόθεση του Καράτε Κάτ. Ξέρω ότι δεν φτάνει πάντοτε στην κορφή, αλλά είναι όμως αποτελεσματικός. Α, ναι. Άρα είναι ακόμα η υπόθεση του Καράτε Κάτ. Κάποιος με ανέφερε. Τη μηχανή του Καράτε. Έλυσε την υπόθεση της κλοπής της επιγραφής του καφέ, Καράτε Κάτ. Δεν υπάρχει ίχνος της επιγραφής ακόμα, αλλά... Υπάρχει τώρα. Εμείς τη βρήκαμε. Πάρε λοιπόν το κατόπτερο και γλίτωσε την επιγραφή από τον Big Papa και τους αλήτες του. Είναι πιο δύσκολα τα λόγια από τα έργα, Big Mama. Ιού! Δέστε ζώνες ασφαλείας. Η ουρανή είναι το στοιχείο μου. Γρήγορα, πηγαίνετε για ενίσχυση, κορίτσια, αλλά προσοχή. Κατ, Κατ, βόηθα κι εσύ. Νιά, τι κάνεις, Μπουμπουμ? Την παγιδεύω ώστε όταν έρθει ο Καράτε Κάτ θα λιώσει σαν κρέμα. Είμαι φοβερός, φοβερός με την υπτάμενη μηχανή μου. Πιο γρήγορα, λαχανοκέφαλη. Βοήθα λίγο κι εσύ, αφεντικό. Κάτι κάνω τώρα, Μπουμπουμ. Δεν μπορείς να ρίξεις κάτω το θηρίο με το καλάμι, κούφιο κέφαλε. Έχε μου εμπιστοσύνη, Big Papa. Ορίστε, εμείς γεμίσαμε κρέμα τώρα. Ας προσπαθήσουμε να το σκάψουμε, παιδιά. Σου, Big Papa. Το παιχνίδι τελείωσε. Δεν θα μου γλιτώσεις, Σούμο Σάι. Είμαι κομψός και μπωκυρός του Καράτε τιμωρός. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, Καράτε Κάτ. Δεν χρειάζεται, κύριε Μπίνιμποτ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν το σκεφτόμαστε ποτέ δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά! Γιατί αν περιμένεις από τον Καράτε για την πρώτη, παίξε μου και γλίστρισα. Yo, baby. Κλαμπ το γατάκι. Εδώ, Καράτε Κάτ πάλι, γλυκιά μου. Και σήμερα κάνω εξάσκηση σε θανατηφόρα χτυπήματα του καράτε. Χωρίς να έχω ιδέα για τη ληστεία που έχει γίνει το βράδυ. Τη ληστεία στο κλαμπ το γατάκι. Ιου, ιου, ιου.
Καράτε Κάτ, έλα εδώ, τώρα! Α, ευχαριστώ. Καράτε Κάτ, παρά λίγο να χτυπήσεις τη δίδα Κλειό Φέρ, τη νέα μας πελάτησα. Καράτε Κάτ, στη διάθεσή σου, κούκλα. Πάψε να νιαουρίζεις κι άκου. Η Δις Φέρ είναι η ιδιοκτήτρια του κλαμπ Γατάκι. Το τρελοξενεκτάδικο, ε. Όλα τα μωρά στην πίστα. Τι βρίσκω. Κοίτα τον, σαν ανεπτώμα χορεύει. Έλα, τσιά, ο μωρό μου. Είναι τόσο χαριτωμένος. Πρόσεχε εδώ, Καράτε. Εξηγήστε του, Δισπέρ. Νιάρ, ο είναι τρομερό. Οι πελάτες μου εμπιστεύονται τα κοσμήματά του στο χρηματοκιβώτιό μου. Όμως, χτες βράδυ, νιάρ, κάποιος νιάρ το ανατείναξε και σήκωσε μια περιουσία σε κοσμήματα. Θα χάσω όλους τους πλούσιους πελάτες μου εκτός αν τους πεις ότι τα τιμαλφή τους είναι ασφαλή. Έλα. Μην ανησυχείς. Το κλουγατάκι θα προστατεύεται από το γραφείο Detective McClaws. Ακριβώς. Ο Καράτε Κάτ δεν ηρεμεί ως ότου να κλείσει η υπόθεση. Νιάρ, νιώθω ήδη καλύτερα. Θα επιστρέψω στο κλαμπ, νιάρ. Θα σας περιμένω εκεί, νιάρ. Είναι μια υπέροχη κυρία. Δεν ήταν κυρία. Ήταν ο Big Papa! Big Papa! Όταν ο Καράτε Κλάουν έριξε το βάζο... Αν το δοχείο! Η Δις Φέρ το έπιασε, αλλά για μια στιγμή γλίστρησε η περούκα της! Ώστε ήταν ο Big Papa! Γιατί όμως να προσλάβει εμάς να τον εμποδίσουμε να ληστέψει τα κοσμήματα των πελατών του? Μα γιατί! Όσο θα το φυλάμε το κλαμπ, ο Big Papa θα ξέρει που είμαστε κάθε δεδομένη στιγμή. Επιτέλους, μια φορά σωστός ανοιχτόμυαλε. Έτσι θα είμαστε το τέλειο αλωθή του όταν θα ληστέψει και πάλι το χρηματοκιβώτιο κάτω από τη μύτη μας τώρα. Θα την πληρώσουμε εμείς και θα δυσφημιστεί το γραφείο. Λοιπόν, θα ξεσκεπάσουμε τα σχέδια του Big Papa απόψε στο κλαμπ Γατάκι. Εντάξει! Το Γατάκι είναι πολύ θορυβόδες μέρος, Κατμαντού. Το ξέρω και γι' αυτό έχω δώσει σε όλους πομπούς για να επικοινωνείτε. Η Τσαρό τον έχει στην εγγράφα της. Η Μιάρο τον έχει στα μαλλιά της. Και ο Κατ-Κατ στο στομάχι του. Και πού είναι ο δικός μου, εξυπνάκια? Για να μην τον χάσεις ή να μην τον σπάσεις, είναι μες στα αυτή σου. Από εδώ παρακαλώ. Παραδώστε τα κομμάτια σας μέσα. Ευχαριστώ. Θα είναι ασφαλή τα κοσμήματά μου απόψε. Νιάρε με τον υπέροχο Καράτε Κάτ. Το γραφείο Μακλάου να μας φρουρεί. Εδώ είναι το πιο ασφαλές μέρος. Για παρακάλεσέ το ρε μάγκα. Βέβαια κύριε, βέβαια. Από εδώ κύριε, από εδώ. Τι θα πάρετε κύριε? Ένα γάλα Μανχάταν δικαί μου. Καλή διασκέδαση, κύριε. Στην υγειά σου, στρατηγέ μου. Ήρεμα, Σούμο, ήρεμα, Σούμο. Λάβα μου το, περίεργο. Αυτό δεν έχει κοσμήματα, όδιο είναι.
αυτό μας είναι πιο βαρύ από το άλλο. Άσε την πολλή σκέψη, Σούμο. Πρέπει να κάνουμε την αλλαγή πολύ γρήγορα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πηγαίνετε γρήγορα το χρηματοκιβώτιο με τα κοσμήματα στο κρυσφύγετο. Μάλιστα, Big Papa. Τώρα δεν έχω παρά να ανακοινάξω αυτό, ώστε οι λύθοι detective να νομίσουν ότι το έκαναν οι ληστές. Καράτε Κάτ! Τι, Big Papa! Είμαι κομψός και μοχυρός του καράτε τιμωρός. Τα χέρια μου είναι θερατηφόρα όπλα. Ανησυχώ για την υγεία σου. Δεν κοστίζει τίποτα, καράτε Κάτ. Σε κερνάει το μαγαζί. Hey, μπουμ μπουμ, το φορτηγό είναι πιο ελαφρύ. Πόπο, τι πάθαμε, το χρηματοκιβώτιο έπεσε, Σούμο, πάμε πίσω. Θα πέσεις στην παγίδα μου, Big Papa. Ιτσάω και το χρηματοκιβώτιο με τα κοσμήματα. Yeah. Oh, oh. Χτυπήστε την και πάρτε τα κοσμήματα! Μου δεν φέρονται έτσι στις κυρίες! Όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο άσχημα πέφτουν. Γρήγορα, βάλε το χρηματοκιβώτιο στο φορτηγό σου, Μωσάι. Όχι, θα ξεφύγουν. Πού είναι ο Καράτε Κάτ? Δηλαδή ο Big Papa θα αντικαθιστούσε το χρηματοκιβώτιο και θα έπαιρνε αυτό που είχε τα κοσμήματα στο κρυσφύγετό του. Ακριβώς, Big Mama. Είναι ένα πονηρό σκουλίκι. Μπράβο, Καράτε, τους κατάφερες με το κόλπο της σκάλας. Το κόλπο της σκάλας? Αχ, πάλι τα κατάφερε. Ξεγέλασε και τον εαυτό του. Μα δεν μπορεί να ξεγελάσει τον εαυτό του, γλυκιά μου, τσάω. Τι εννοείς, Κατμαντού? Χρειάζεται έστω και λίγο μυαλό για κάτι τέτοιο. Yo, baby. Υπόθεση Cat Tracks. Γεια σας, φίλοι του Καράτε Κάτ. Είμαι ο Καράτε Κάτ. Η υπόθεση Cat Tracks άρχισε στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, παιδιά, ώρα να τρυπώσουμε από τη θηρίδα νυχτερινών καταθέσεων. Όπω, ποιος όμως θα το κάνει? Ο Μπουμπουμπερμής. Α, δεν είμαι σίγουρος, Big Papa. Πώς θα χωρέσω να περάσω από εκεί μέσα? Μη φοβάσαι, έφερα ένα μαγικό υγρό που θα σε βοηθήσει να περάσεις. Τι είναι αυτό, κάποια καινούργια επιστημονική ανακάλυψη? Ακριβώς, μικρέ, ελαιόλαδο, θα σε κάνει να γλιστράς σαν βούτυρο στο τηγάνι. Hey, boom boom,
Μήπως βλέπεις τίποτα νυχτερινές καταθέσεις? Ναι, έχει μια μεγάλη σακούλα. Κατά σύμπτωση πήγαινα κι εγώ στην τράπεζα για να καταθέσω το μισθό μου. Το χέρι του πεπρωμένου με έφερε μπροστά στη διάπραξη ενός εγκλήματος. Νυχτερινό ξεσήκωμα νυχτερινών καταθέσεων. Σταματήστε! Στο όνομα του νόμου του Μακλάου! Νια! Δρόμο, παιδιά! Είναι ο Καράτε Κάτ! Εγώ το σκασα! Θα σας δω αύριο το βράδυ στο κλαμπ Γατάκι! Σε πιάσα! Ω! Λυστράει σαν δωμένο χέλι αυτός! Γεια σου, φιλαράκο! Ω! Αυτά εδώ τα κοντάρια μου δώσαν μια καλή ιδέα! Να τα ίχνη του! Μπήκε σε αυτό το κέντρο! Ξαφανίστηκε! Πώς τα κατάφερε! Αφού το έκανε αυτός, μπορώ να το κάνω κι εγώ! Αυτό θα πει να έχεις μυαλό, κουτορνίτη! Δεν το καταλάβαινε ο Κατμαντού. Ο ληστής κατάφερε και περπάτησε πάνω στον τοίχο. Μάλλον θα είχε κόλλα στα πόδια του ή χρησιμοποίησε το παλιό κόλπο με τα κοντάρια. Μα δεν το τρώω αυτό. Αυτός πρέπει να είναι ανθρώπινη μύγα. Εντάξει, Καράτε, θα σε κάνουμε και εσένα ανθρώπινη μύγα. Με αυτά εδώ τα παπούτσια βεντούζες, μπορείς να περπατάς σε οποιαδήποτε κατακόρυφη επιφάνεια. Έλα, δοκίμασέ τα. Καταπληκτικό! Θα δοκιμάσω στην οροφή. Μεγαλείο! Τα βλέπω όλα όπως μια μύγα. Να μην ξεχνάς να δένεις σφιχτά τα κορδόνια σου, Καράτε Κάτ. Πάντα μου το έλεγε αυτό η μπαμπά μου. Εγώ πρέπει να κάνω δύο βήματα μπροστά. Εγώ δύο βήματα πίσω. Τι κάνετε εκεί πέρα, γατούλες? Τίποτα σπουδαίο. Τι νέα έχεις εσύ? Παπούτσια που κολλάνε. Θα σου δείξω. Ουάου! Συνήθως με κάνει να βγαίνω από τα ρούχα μου. Αχ, κοίτα, Τσιάο. Είναι τόσο ωραίος. Έπειτα με τέτοια παπούτσια θα είναι τέλειος για το διαγωνισμό χορού απόψε, Θεέ μου. Αν ήξερε να χορεύει. Αν ήξερα να χορεύω. Κοίτα, Τσιάο! Κάνει τον Φράγκη Κοτόπουλο! Α, σαν το χορό της γαλοπούλας μοιάζει αυτό! Όταν θα χορέψουμε στην οροφή, σίγουρα θα μας δώσουν το βραβείο του διαγωνισμού! Ναι, αρκεί να μην του βγούνε τα παπούτσια! Μη φοβάσαι, Τσιάο, μωρό μου. Του τα έχω δέσει. Θα είναι καλή εξάσκηση αυτή πριν αρχίσω το κυνήγι των ληστών της τράπεζας. Πού γίνεται ο διαγωνισμός? Στο τέρμα του δρόμου, στο κλαμπ Γατάκι. Λοιπόν, το σχέδιο ήταν να συνεννοηθώ με τη συμπορία του Big Papa στο Γατάκι Κλαμπ για να μοιράσουμε τα κλοπημαία. Ελπίζω να είναι εκεί. Να είμαστε λοιπόν! Όλοι έτοιμοι! Μισό λεπτό! Να το κλαμπ! Δώσε μου το χέρι σου! Κάτω τα χέρια από το... Σταμάτα, κλαμπτή! Σταμάτα! Τι γίνεται! Ο Καράτη κυνηγάει το μπουμ μπουμ! Έλα! Πρέπει να τον βοηθήσουμε! Σάπιαζα! Αναρωτιέμαι πόσο μακριά να πήγε! Βοήθεια! Πού πήγε? Καράτε! Τι χορευτική φιγούρα! Αν το κάνουμε στο διαγωνισμό, σίγουρα θα κερδίσουμε! Να πέφτεις! Πού πάμε, φιλάρες? Όσο πιο μακριά γίνεται!
Πολύ έξυπνο κόλπο του σκάρουσα. Έμειναν όλοι πίσω. Πρόσεχε, πρόσεχε, καλέ! Είδες αυτό το απέσιο πρόσωπο στο Παμπρίς, στο όνομα του Μακλάου! Δεν θα με πιάσεις ποτέ, Καράτε Κάτ! Πού πήγε αυτός ο Βεντουζοπόδαρος? Πού να είναι, δεν το βλέπω! Άρα γεννάνε και κάτω! Όχι, είμαι εδώ πάνω! Καράτε, παραδίνομαι! Μη μ' αφήνεις να πέσω! Να σ' αφήσω, μπουμ μπουμ! Έχω ατσαλένια λαβή! Δίνε το από εδώ! Με χαργαλάει! Όχι, μπουμ μπουμ! Κανείς δεν γλιτώνει από το Καράτε Κάτ έτσι εύκολα! Νομίζω πως πρέπει να σε αποχαιρετήσω! Είμαι κομψός και μοχυρός, του Καράτε τιμωρός. Μη φοβάσαι, ληστή, θα σε πιάσω. Ωχ, Θεούλη μου, τρελόγατος, έπεσε στο κενό. Τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε? Σε έπιασα, κακοποιέ. Ναι, αλλά ποιος έπιασε εσένα? Θέλω να πω, ποιος νομίζεις ότι είσαι, ο σούπερ γάτος? Δεν μπορείς να πετάξεις. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα σκάσουμε σαν καρπούζια. Ήρεμα, κακοποιέ. Ο βασιλιάς του Καράτε θα βρει τη λύση. Είδες, στο είπα ότι θα βρω τη λύση. Μου φαίνεται ότι λιποθύμησε. Κι έτσι, αφού έπιασα τον κακοποιό, πήρα και τα κλοπημαία. Big Mama. Και σε έσωσε η ταινία που δέσαμε γύρω από τα παπούτσια σου. Το ταλέντο και το θάρρος μου με έσωσαν. Η ταινία ήταν συμπτωματική. Μήπως ήρθες μεταξύ, Καράτε? Ναι, και πώς το κατάλαβες? Γιατί η άλλη άκρη της ταινίας πιάστηκε στην πόρτα του ταξί. Yo, baby. Η ληστεία της τράπεζας. Εγώ είμαι, τυγράκια μου, ο Καράτε Κάτ. Ελέγχω την τοπική αγορά κινήτων για ύποπτα στοιχεία. Εντάξει, φίλε, έχω πολλές εμπειρίες από μεταφιέσεις. Βγες έξω να παλέψουμε. Αυτοματοποιημένος κρουνός πυρόσβεσης. Κατμαντού, το είχαμε ανάγκη. Είναι τόσο χαριτωμένο. Big Mama, να σου γνωρίσω τον νέο σου detective, Πράκτορα Μπλακ, υπεριστρεφόμενο κρουνό εποπτείας. Εξήγησέ μας με απλά λόγια, Κατμαντού. Τι ακριβώς κάνει? Ο Πράκτορ Μπλακ μπορεί να ανοιχνεύει την πόλη νύχτα-μέρα χωρίς να καμαρώνει σαν κάποιους άλλους πράκτορες. Γύρισα, αγαπιά μου, όλα ίσια στο μέτωπο του εγκλήματος. Εσύ, δικέ μου, τώρα θα έχεις πόλεμο. Ετοιμάσου. Ήρεμα, Καράτε. Αυτός είναι ο Πράκτορας Πλαγκ, ο πιθανός αντικαταστάτης σου. Δικός μου αντικαταστάτης?
Αποκλείεται. Ώστε η πόλη είναι ήσυχη, μουστάκια. Για να δούμε τι λέει ο πράκτορας Μπλακ. Τελικό αποτέλεσμα. Ακούστε, Μπλακ 10, Καράτε Κάτ 0. Ήταν ένα τυχερό χτύπημα. Σίγουρα, μεγάλε. Για να δούμε τι άλλο μας βρήκε η εφεύρεσή σου, Κατμαντού. Στάσου, Γάτε, δείξε πάλι τις τρεις τελευταίες φωτογραφίες. Αυτός ο φευγάτος Μανάβης στοιχηματίζω την ουρά μου πως είναι ο Big Papa. Και αυτός ο χοντρός τροχονόμος, ο Σούμο Σάι. Και ο κακοντυμένος Μπαλανάς. Ο Μπουμ Μπουμ Μπερμπίζ. Η συμμορία του Big Papa ετοιμάζεται για ληστεία στην τράπεζα. Όπως σου έλεγα, Big Mama, ο Μπλακ είναι ο τέλειος detective. Στάσου, ο παλέμαχος detective το μελετάει. Γιατί η συμμορία του Big Papa έμεινε εκεί όλη μέρα? Για να ληστέψει, ανοιχτό μυαλέ. Μα κλείνησε λίγο. Γιατί να κάνεις διάρρηξη σε μια τράπεζα όταν απλά μπορείς να μπεις μέσα και να τη ληστέψεις? Συμπέρασμα. Ο Big Papa περιμένει να κλείσει η τράπεζα και μετά θα ληστέψει την χρηματοποστολή την ώρα που βγαίνουν οι φύλακες κουβαλώντας όλο το ρευστό. Με καταλάβατε? Ω, Καράτε, είσαι τόσο έξυπνος. Αυτή είναι η ανάλυση μου. Πες μου, Big Mama, θα μπορούσε να σου τα έλεγε αυτά όταν και δεν ως πράκτορας. Πολύ καλή δουλειά, Καράτε. Είναι σχεδόν 2:30. Μόλις προλαβαίνετε να πάτε στην τράπεζα και να πιάσετε τον Big Papa και τους δικούς του επαυτοφόρο. Φύγαμε, παιδιά! Hey, έχω και μάγκο, έχω και αβοκάντο, έχω και πεπόνια, έχω και ένα ωραιότατο τσαμπί! Ινδικές καρύδες! Πρόσεχε, Big Papa! Αν ερεθίσεις τον άσο του καράτε, γίνεται θανατηφόρος! Είμαι γομσός και μοχθηρός, του καράτε τιμωρός! Ναι, θα σε ξεπαστρέψω! Μια, άρπαξε το ρευστό σούμο! Εντάξει, Big Papa! Έλα να τη βρούμε οι δυο μας! Έλα! Κρατήσου, Μιάου! Η ληστεία είναι σε εξέλιξη! Άσε με να φύγω, ζωντόβολο! Ζωντόβολο! Ο Big Papa και ο Σούμο θέλουν βοήθεια! Οχ, το κορίτσι με τα μεντουζοπόδαρα! Είναι ο Μπουμ Μπουμ! Θα σκάσουμε τα μαλλόνια του! Αν δεν μπορείς να τις φτάσεις, πετάς από πάνω τους! Σε έπιασα! Σούμα, πάρε γρήγορα τους σάκους! Αμέσως, αφεντικό! Εδώ κάτω μέχρι να ησυχάσουν τα πράγματα! Σας είδα, έρπετα! Θα τους παγιδεύσω σαν ποντίκια! Όταν έχεις ποντίκια σε μια τρύπα κατ-κατ, είναι προτιμότερο να τα βγάλεις με νερό! Είναι πάλι ο πράκτορας Πλακ! Σταμάτα, παλιοκλέφτης Ζολίνων! Κατ-κατ, κάλεσε την άλλη ανθρωποτυρίδα! Σε πιάσα πρώτε!
πονηρό όλο κι αν δεν είναι αφεντικό μου. Κράτα την αναπνοή σου, ηλίθιε! Θα τους έφερε το νερό εδώ, Κάτ. Τράβηξε το καμπάκι. Ράφησαν την πόρτα ανοιχτή. Φύγαμε! Ο Big Papa το σκάει με τα λεφτά! Καράτε Κάτ έγινε λιώμα! Πίτσα! Αφεντικό! Γιακ, γιακ! Πολύ σπουδαία μπάζα, αφεντικό! Ναι, οι τράπεζες έχουν το χρήμα! Ένα σάκος έμεινε μόνο να ανοίξουμε! Τι ήταν αυτό, στο παράθυρο! Ένας πυροσβεστικός κρουνός κατασκοπεύει μας! Πυροσβεστικός κρουνός, μα σου έχει στρίψει τελείως! Είναι στα αλήθεια ένας κρουνός που κρυφακούει! Θα είναι η τελευταία εφεύρεση του Κατμαντού! Ο Καράτε Κάτ! Λιώσε το ζυζάνιο, Σούμο! Τα χέρια μου είναι θανατηφόρα όπλα! Παραδοθείτε, ληστές! Πάτησε τον, Σούμο! Πού είναι ο Μπουμ-Μπουμ τώρα που τον χρειαζόμαστε? Ας του δίνουμε σουμόνια! Και τα λεφτά της ληστείας επιστράφηκαν στην τράπεζα? Και τελευταία δεκάρα, Big Mama, χάρη στον πράκτορα Πλαγ. Ο Πλαγ μπορεί να μυρίστηκε το κόλπο του Big Papa, αλλά ο Καράτε Κάτ έλυσε την υπόθεση. Μπορεί να είσαι ιδιοφία, Κατμαντού, αλλά δεν μπορείς να εφεύρεις τίποτα που να μου μοιάζει. Καράτε, αυτό το παίρνω σαν κοπλιμέντο. Yo, baby. Η κλοπή του αιώνα. Γεια σας, φίλοι των αστυνομικών ιστοριών. Εδώ ο Καράτε Κάτ. Και θα σας πω για τη μεγαλύτερη ληστεία της ιστορίας. Άρχισε κάποια μεσάνυχτα έξω από το γραφείο του detective Μακλάους. Εντάξει, παιδιά, εμπρός στη δουλειά. Όσο ο Big Papa και η συμμορία του εκτελούσαν τα παράνομα έργα τους, ο γενναίος νυχτοφύλακάς μας είχε αράξει και την είχε βρει. Φέρ' το πάνω στην καρότσα, έτσι να σιγά, σιγά. Εντάξει, πάμε, παιδιά! Στο λέω, Big Papa, αυτό είναι η κλοπή του αιώνα! Ναι, πολύ ήθελα είναι εκεί. Δω έκφραση ηλίθια πρόσωπά τους. Όταν δουν ότι λείπει ολόκληρο γραφείο τους. Hey, Κατμαντού, άκου τι λέει το οροσκόπιό μου. Λέει προσοχή στις ψηλές και σκούρες. Κολώνες στις ΔΕΗ. Κοίτα, Big Mama. Ο Καράτε κυλιέται πάλι στο δρόμο. Νομίζω θα έπρεπε να ντρέπεσαι να σέρνεσαι στη μέση του δρόμου. Μου επετέθηκε μια κολόνα της ΔΕΗ. Κάπου εδώ έχω το κλειδί του γραφείου. Αχ, Θεέ μου, ελπίζω να μην το έχασα. Ξέχνα το κλειδί, Big Mama. Έχουμε χάσει ολόκληρο το γραφείο. Τι? Δεν είναι... Ποια? Εδώ πέρα. Μα τι μπορεί να έγινε? Δες εδώ,
Ένα μεγάλο φορτηγό με καρότσα παρκάρισε εδώ. Από τα σημάδια φαίνεται πως μετέφεραν το κτίριο. Μα γιατί? Ποιος θα έκανε ένα τέτοιο πράγμα? Πάω στοίχημα. Η συμμορία του Big Papa. Για πρώτη φορά ο Καράτε έχει δίκιο. Μα τι θα κερδίσει? Δεν μπορεί να το πουλήσει. Εάν δεν έχουμε έδρα για τις επιχειρήσεις μας, δεν θα έχουμε και δουλειά. Και άρα η συμμορία του Big Papa θα κάνει απρόσκοπτα τα παράνομα έργα της. Τι θα πει απρόσκοπτα? Ότι δεν είναι πρόσκοπη, χρυσή μου. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Θα το βρούμε. Έλα, Καράτε, σε χρειάζομαι. Ω, το ξεχάσαμε. Ο καημένος ο Κατατόνικ ήταν ο νυχτοφύλακας χτες βράδυ. Θεέ μου, ελπίζω να είναι καλά. Σίγουρα θα πάλεψε σαν τίγρης. Καράτε, αυτός εδώ είναι κινητός ανιχνευτής. Οδηγείτε με τα λευγέ. Με το αριστερό πάει δεξιά, με το δεξί πηγαίνει αριστερά. Κατάλαβες? Βέβαια. Δεξιά με το δεξί και αριστερά με το αριστερό. Όχι, όχι, όχι. Δεξιά με το αριστερό και αριστερά με το δεξί. Επίσης να θυμάσαι, δεξί πόδι σταματάει, αριστερό πόδι ξεκινάει. Και τα δυο πόδια μαζί όπισθεν. Κατάλαβες? Για να δούμε. Δεξί για ξεκίνημα, αριστερό για σταμάτημα και τα δυο μαζί για όπισθεν. Αχ, γιατί δεν με προσέχεις. Με το δεξί σταματάς, με το αριστερό ξεκινάς και με τα δυο μαζί όπισθεν. Αχα, με το αριστερό ξεκινάς. Όχι, σου! Δεν τελείωσα ακόμα με τις οδηγίες μου. Ω, ξέχασε πώς σταματάει. Το δεξί σταματάει, με το αριστερό ξεκινάει και τα δυο μαζί πάει όπισθεν. Αριστερό πόδι ξεκινάει, δεξί πόδι κάνει όπισθεν, το δεξί χέρι πάνω, το αριστερό χέρι κάτω και τα δυο μαζί όπισθεν. Ή μήπως και τα δυο πόδια για αριστερά και ένα χέρι εγκαταλείπτανε το σκάφο! Θα αλλάξω τσάκα τσάκα λάστιχο, Big Papa! Ευτυχώς που είχαμε ρετσέρβα, ε! Να πάρουμε σκασμένο λάστιχο μαζί μας! Όχι, είναι άχρηστο! Πέταξέ το στη λακούβα! Τώρα που τη θάζεψα τη μηχανή, τα υπόλοιπα είναι πανεύκολα. Θα αφήσω τον ανιχνευτή να ακολουθήσει τα ίχνη του φορτηγού. Θα πρέπει ή μάλλον να πλησιάσουμε. Βέβαια, πλησιάσουμε. Έχει τρελαθεί στην όσφρηση. Συμβαίνει! Πήρε λάθος δρόμο! Δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς μου. Μη στα αυτόματο. Όχι στον ακυρώνα! Δεν επιτρέπονται οι λατρεπιβάτες. Όχι, θα πέσουμε πάνω στον βράχο. Πάντως έχω να λέω πως ο κινητός ανιχνευτής τουλάχιστον βρίσκει τα λάστιχά του. Λοιπόν, παιδιά, είναι ώρα για δουλειά. Όταν λύσουμε το σπίτι των Μακλάου, θα πέσει στη χαράδρα σε βάθος 150 μέτρα. Φαντάσου τι έχει να γίνει, ε! Διαλυθεί, μητέρα βράκια. Μεγαλύτερο κομμάτι σπιρτόκουτο. Βγάλουμε σπίρτα, βάλουμε σπίτι. Εντάξει, ανέβε πάνω και λύσε τα σκοινιά. Έλα, ανιχνευτή, μην το βάζεις κάτω. Λίγα μίλια μας χωρίζουν από τους ληστές κτηρίων. Να το! Λίγο πιο πέρα και τα αφήνουμε να πέσει. Μεγάλη γάτα του Σιάμ, θα ρίξουν το πρακτορείο Μακλάου από τον κρεμό. Α, ότι! Κοίτα την Πάπα, η ψόφια γάτα έρχεται! Άφησε σιγά σιγά το σκοινί, Σούμο! Θα τον φροντίσουμε εμείς αυτόν! Σταματήστε! Δεν μπορείτε να ρίξετε το γραφείο στον κρεμό! Κρεμό! Ποιο κρεμό! Βλέπεις κρεμό, εσύ, Μπούμπου! Όχι εγώ, Μπικ Πάπα! Ο κρεμός, λάτος, εκεί, δεν βλέπετε τον κρεμό εκεί κάτω, ε! Α, εννοείς αυτό το κρεμό! Αυτό το κρεμό εννοεί, Μπουμπουμ. Αυτό το κρεμό εννοείς, ε!
αρκετά παίξαμε. Καιρός να εμφανιστεί ο εσωτερικός εαυτός μου. Είμαι κομψός και μοχθηρός του καράτε τιμωρός. Βλέπεις που έπεσε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, Big Papa. Ακόμη δεν βλέπω τίποτα. Μου τσαλακώνεις το κοστούμι. Για να μάθετε να παίζετε με μια μαύρη ζώνη. Θα σου την δέσω άδεια κεφάλα σου, το ζωνάκι καράτε. Αρχίζω να ξαμπορτίζομαι. Προσέχετε εκεί κάτω. Σταματώ. Για παπάτω. Μα τη γούνα της ουράς μου, ελπίζω να είναι καλά ο κατατόνικ. Πω, τι απέσιο όνειρο που είδα. Έλευτα. Μα τα γατάκια. Καλύτερα να φύγω από εδώ. Δόξα τω Θεώ, σχεδόν σώθηκα. Τι έγινε ο δρόμος. Σας παρακαλώ, πρέπει να υπάρχει μια ευγενική ψυχή να με γλιτώσει. Βοήθεια. Μην ανησυχείς, έπιασα κατά τόνικ. Γιατί άργησες τόσο. Λοιπόν, φίλοι των αστυνομικών ιστοριών, έτσι έλυσα την υπόθεση κλοπής του κτηρίου. Φυσικά έκαναν πάρτι προς τη μήνη. Πώς σου φαίνεται? Δεν ήταν ανάγκη να το κάνεις αυτό για μένα. Δεν είναι για σένα, αλλά για τον κατατόνικ. Έχει τα γενέθλιά του. Όχι, ξέρω πότε είναι τα γενέθλιά του. Του είχα κάνει δώρο ένα ζευγάρι ποντίκια. Α, όχι, είναι τα γενέθλια της ένατης ζωής του. Βλέπεις καράτε, ξόδεψε την 8η ζωή του. Όπως κρεμόταν στον κρεμό. Ναι, αλλά ποιος τον έσωσε? Ο κινητός ανιχνευτής. Ναι, και ποιος οδηγούσε τον ανιχνευτή? Εσύ, καράτε, αγαπητέ μου. Μα εσύ δεν οδηγείς πάντα τους πάντες, Yow, baby. Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί Τάσος Κωστής, Γιώργος Γλιάντος, Σπύρος Μπιμπίλας, Νίκος Μαγδαληνός, Ζαχαρίας Ρόκας, Κλεοπάτρα Ροντίνη, Δημήτρης Αραβάνος, Χρύσα Σπηλιώτη, Μέρη Σταυρακέλη. Ηχοληψία Ρεμίξ, Θεόδωρος Γκρέκος. Σκηνοθετική επιμέλεια, Δημήτρης Κουζούπης. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο της Audiovisual.